Γεια σου. Το σημερινό πείραμα θα το παρουσιάσει ο Δημήτρης, όπως και όλα τα προηγούμενα πείραματα. Εγώ είμαι εδώ για να σε ενημερώσω πώς μπορείς να αποκτήσεις ένα τέτοιο μπλουζάκι σαν αυτό που φοράω, υποστηρίζοντας έτσι το κανάλι μας. Μπορείς να διαβάσεις πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Και τώρα φεύγω, πάω να δω Μουντιάλ, γιατί έτσι και χάσω τη σέντρα, θα γίνω σαν το άστατο. Πολύ ασταθής. Αυτός είναι ο Μπέρνχαρντ Τόλενς, αγαπητέ μου θεατάκο. Δυστυχώς, τεχνικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να τον έχω μαζί για μια συνέντευξη, όμως τον έχω μαζί μου για μια πολύ όμορφη αντιδρασούλα. Νάτος, για του λόγου του αληθές, ο κ. Τόλενς αυτοπροσώπος. Αμμονιακό διάλειμμα νητρικού αργύρου. Με άλλα λόγια, αντιδραστήριο Τόλενς. Το αντιδραστήριο Tollens παρασκευάζεται με ανάμιξη υδατικού διαλύματος νητρικού αργύρου AgNO3 και υδατικού διαλύματος αμμονίας NH3. Η παρασκευή του γίνεται μόνο εργαστηριακά, καθώς το αντιδραστήριο Tollens έχει μικρό χρόνο ζωής. Από την παραγωγή στην κατανάλωση δηλαδή, σαν το παστίτσιο που φτιάχνει η μάνα μου. Το αντιδραστήριο Tollens χρησιμοποιείται για τη διάκριση συγκεκριμένων οργανικών ενώσεων. Αν η οργανική ένωση αντιδράσει με το Tollens, τότε θα δεις να σχηματίζεται μαύρο ίζημα αργύρου AG ή κάτοπτρο AG. Αυτό σημαίνει ότι η οργανική ένωση περιέχει στο μοριό της την χαρακτηριστική ομάδα της αλδεΐδης. Αυτό δηλαδή. Το γνωστό στην πιάτσα τσο. Το αντίπαλον δέος του αντιδραστηρίου Tollens είναι το αντιδραστήριο Fehling ή αλλιώς Φελίγγιο υγρό. Ήθελα να ξέρω ποιος ανώμαλος μετέφρασε έτσι το αντιδραστήριο. Το γαλάζιο διάλειμμα Fehling παρασκευάζεται διαλύοντας μπλε κρυστάλλους θηϊκού χαλκού 2, κούσο 4 και υδροξίδιο του νατρίου NaOH μέσα σε νερό. Όπως το Tollens, έτσι και το Fehling παρασκευάζεται στο εργαστήριο για άμεση χρήση. Αντιδρά και αυτό με αλδεΐδες και καταβυθίζεται καστανέρυθρο ίζημα οξυδίου του χαλκού 1, Q2O, όπως μπορείς να δεις και εσύ αγαπητέ μου θεατάκο, γιατί δεν είσαι τυφλός. Ναι, βασικά δεν μπορείς να δεις το καστανέρυθρο ίζημα Q2O, δεν είσαι τυφλός, δεν παράχθηκε καστανέρυθρο ίζημα Q2O ακόμα, γιατί πρέπει να περιμένουμε λίγο να αντιδράσουν τα ζουμιά. Ναι, ακόμα δεν έχει παραχθεί το Q2O, που σημαίνει ότι ο Φώτης αντί να ρίξει το Fehling στην αλδεΐδη, το έριξε σε άλλο διάλειμμα και το διάλειμμα αυτό ήταν διάλειμμα οξικού οξέως CH3 κουχ. Όμως από τα λάθη μαθαίνουμε. Τι έμαθες από αυτό το λάθος, Φώτη? Ότι γι' αυτό λόγο βρούμε άλλο εργαστήριο. Έριξα οξικό οξύ αντί για μεθανάλι. Ναι και? Μάλλον δεν θα με ξαναφέρεις για πείραμα, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης έμαθες ότι το αντιδραστήριο Fehling δεν αντιδρά με καρβοξυλικά οξέα. Μήπως το Fehling τελικά αντιδρά μόνο με αλδεΐδες, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, το διπλανό γυαλικό περιέχει μεθανάλι, H2O. Πώς όμως θα ξέρεις τα σίγουρα ότι περιέχει H2O, Φώτη? Ξέρω εγώ. Μήπως να το μυρίσω? Σιγά να μην το πιείς κιόλας. Οι αλδεΐδες και ειδικά οι μεθανάλι είναι εξαιρετικά καρκινογόνες. Και πώς θα καταλάβω αν περιέχει μέσα μεθανάλι αυτό το γυαλικό? Νομίζω εγώ έθεσα αυτή την ερώτηση αρχικά. Anyway, θα ρίξεις το γυαλικό Fehling και αν το περιεχόμενο αντιδράσει θα δεις καστανέρυθρο ίζημα Q2O. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχεις μεθανάλι H2O. Από το στόμα μου το πήρατε. Αφού ήσουν έτοιμος να το πιείς ρε Φώτη, με δουλεύεις. Για ρίξε λοιπόν. Να το καστανέρυθρο ίζημα, Q2O, αγαπητέ μου θεατάκο. Πράγμα που αποδεικνύει ότι η εικονική φιάλη περιείχε όντως μεθανάλι H2O, που αντέδρασε σύμφωνα με αυτή τη χημική εξίσωση. Έτσι αντιδρούν λοιπόν οι αλδεΐδες με το Φελίγγιο υγρό, που, με το αντιδραστήριο Fehling εννοώ, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Χέρμαν Fehling, ο οποίος τον ανακάλυψε. Αυτόν εδώ δηλαδή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας συστήσω τους μαθητές μου, το Φώτη και την Ελένη, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επίδειξη των σημερινών πειραμάτων. Αυτό κι αν ήταν plot twist, αγαπητέ μου θεατάκο. Δεν το περίμενες, Πρώτα πείραμα και μετά παρουσίαση των πρωταγωνιστών. Γαμάτο, Ναι. Οκ. Και τώρα που οι επαγγελματίες σκηνοθέτες που παρακολουθούν το βίντεο ήπιαν την υπόλοιπη H2O ή εναλλακτικά την έριξαν στα μάτια τους, μπορούμε να συνεχίσουμε με την αντίδραση Tollens. Με απλή ανάμιξη του αντιδραστηρίου Tollens και της H2O καταβυθίζεται μαύρο ίζημα AG, όπως βλέπεις στην οθόνη σου.
κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Μη σου πω ότι το ίσμα από το Fehling ήταν πιο ωραίο, αφού είχε και το χρωματάκι του. Όμως, αν τα διαλύματα είναι πολύ αραιά, από την αντίδραση θα σχηματιστεί κάτοπτρο AG, δηλαδή καθρέφτης AG. Η ταχύτητα της αντίδρασης θα είναι εξαιρετικά μικρή εξαιτίας των μικρών συγκεντρώσεων και ο AG θα επιστρωθεί σταδιακά και ομοιόμορφα στα τυχώματα του δοχείου. Η εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται είναι αυτή. Μετά από μπόλικο ανακάτεμα, τελικά ο AG παργύρωσε ολόκληρη τη σφαιρική φιάλη και τώρα η Ελένη και ο Φώτης μπορούν να θαυμάσουν το αποτέλεσμα και τα μούτρα τους στο κάτωπτρο AG που δημιουργήθηκε. Οι αντιδράσεις Fehling και Tollens είναι δύο πάρα πολύ σπαστικές οξυδοαναγωγικές αντιδράσεις. Σε αυτό το βίντεο προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε με έναν πιο ευχάριστο τρόπο ώστε να μπορείς να δεις με τα μάτια σου το καστανέριθρο ίζημα Q2O και το κάτωπτρο AG που αναφέρεται συχνά πυκνά στο σχολικό βιβλίο. Επιπλέον, δεν σου φάνηκαν και λίγο πιο συμπαθητικές τώρα? Φυσικά και δεν σου φάνηκαν. Σκατά ήταν πριν, σκατά είναι και τώρα. Είμαι ο Δημήτρης και αυτοί είναι οι μαθητές μου, ο Φώτης και η Ελένη. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ρε παιδιά, τη φάση. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου στο πείραμα. Αφού είσαι της ερωτικής.